στη σελίδα 767, λάμπτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιζεκιήλ. Όλοι να ανοίξουμε τις γραφές μας και θα διαβάσουμε όλο το κεφάλαιο. Με τη χάρη του Χριστού μας. Στη σελίδα 767, λάμπτα δέλτα κεφάλαιο, 34 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ιεζεκιήλ. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, «Ιε ανθρώπου προφήτευσον επί τους ποιμένας του Ισραήλ, προφήτευσον και είπε προς αυτούς σου το λέγει Κύριος ο Θεός προς τους ποιμένας, ουέ εις τους ποιμένας του Ισραήλ ή την εσβόσκουσιν εαυτούς. Οι ποιμένες δε βόσκουσι τα ποίμνια. Σεις τρώγετε το πάχος και ενδύεστε το μαλλίον, σφάζετε τα παχαία, δε βόσκετε τα ποίμνια. Δεν ενισχύσατε το ασθενές και δεν ιατρεύσατε το κακός έχον. Και δεν εκάμετε επίδεσμα εις το συντετριμένον και δεν επαναφέρατε το πεπλανημένον και δεν εζητήσατε το απολωλός, αλλά εμβία και σκληρότητη εδεσπόζετε επ' αυτά. Και διασκορπίστησαν επειδή δεν υπήρχε επιμήν. Και έγιναν κατάβρωμα εις πάντα τα θηρία του αγρού και διασκορπίστησαν. Τα πρόβατά μου επλανώντο επί πάν όρος και επί πάντα λόφο υψηλών. Και επί πάν το πρόσωπον της γης ήσαν διασκορπισμένα τα πρόβατά μου και δεν υπήρχε ενώ ερευνών ουδέω ζητών. Δια τούτο ακούσατε επιμένες το λόγο του Κυρίου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, εξάπαντος, επειδή τα πρόβατά μου έγιναν λάφυρον και τα πρόβατά μου έγιναν κατάβρωμα πάντων των θηρίων του αγρού, διέλειψη ποιμένος. Και δεν εζήτησαν οι ποιμένες μου τα πρόβατά μου, αλλά οι ποιμένες ευόσκησαν εαυτούς και δεν ευόσκησαν τα πρόβατά μου, δια τούτο ακούσατε ποιμένες των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ είμαι εναντίον των ποιμένων και θέλω εξητήσει τα πρόβατά μου εκ της χειρός αυτών και θέλω πάυσει αυτούς από τον απειμένο στα πρόβατα και δεν θέλουσι πλέον βόσκει εαυτούς οι ποιμένες. Διότι θέλω ελευθερώσει εκ του στόματος αυτών τα πρόβατά μου και δεν θέλω συνείστε κατάβρωμα εις αυτούς. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω και αναζητήσει τα πρόβατά μου και επισκεφθεί αυτά. Καθώς ο ποιμήν επισκέπτεται το ποίμνιον αυτού καθήν ημέραν ευρίσκεται εν μέσω των προβάτων αυτού διεσκορπισμένων, ούτω θέλω επισκεφθεί τα πρόβατά μου και θέλω ελευθερώσει αυτά εκ πάντων των τόπων όπου ήσαν διασκορπισμένα εν ημέρα νεφώδη και ζωφερά. Και θέλω εξαγάγει αυτά εκ των λαών και συνάξει αυτά εκ των τόπων και φέρει αυτά εις την γην αυτών και βοσκήσει αυτά επί τα όρη του Ισραήλ πλησίων των ποταμών και επί πάντα τα κατοικούμενα της γης. Θέλω βοσκήσει αυτά εν αγαθή νομή και η μάνδρα αυτών θέλει είστε επί των υψηλών ωραίων του Ισραήλ. Εκεί θέλουσι να αναπαύεστε εν μάνδρα καλή και θέλουσι να βόσκεστε εν παχία νομή επί των ωραίων του Ισραήλ. Εγώ θέλω βοσκήσει τα προβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εξητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένο και επιδέσει το συντετριμένο και ενισχύσει το ασθενές. Το παχύο όμως και το ισχυρό θέλω καταστρέψει. Εν δικαιοσύνη θέλω βοσκήσει αυτά και περιμών ποιμνιών μου ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου αναμέσων κρυών και τράγων. Μικρόν είναι εις εσάς ότι ευοσκήσατε την καλήν βοσκήν, το δε επίλοιπον της βοσκής σας κατεπατείτε με τους πόδας σας. Και ότι επίνετε καθαρόν είδωρ, το δε επίλοιπον εταράτετε με τους πόδας σας. Τα δε προβατά μου εύοσκον το κατεπαπατημένον με τους πόδας σας και έπινον το τεταραγμένον με τους πόδας σας. Δια τούτο ούτω λέγει προς αυτά Κύριος ο Θεός. Ιδού εγώ θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου παχαίος και αναμέσων προβάτου ισκνού. Επειδή αποθείτε με πλευρά και με ώμους και κερατίζετε δια των κεράτων σας, πάντα τα ασθενή έως ού διεσκορπίσετε αυτά εις τα έξω. Δια τούτο θέλω σώσει τα προβατά μου και δεν θέλω συνείστε πλέον λάφυρον και θέλω κρίνει αναμέσων προβάτου και προβάτου. Και θέλω καταστήσει επ' αυτά ένα ποιμένα και θέλει ποιμένη αυτά, τον δούλο μου Δαβίδ. Αυτός θέλει ποιμένη αυτά
και αυτός θέλει είστε ποιμήν αυτών. Και εγώ ο Κύριος θέλει είστε, θέλω είστε Θεός αυτών. Και ο δούλος μου ο Δαβίδ άρχονεν μέσω αυτών. Εγώ ο Κύριος ελάλησα και θέλω κάμει προς αυτά διαθήκην ειρήνης. Και θέλω αφανίσει από της γης τα πονηρά θηρία. Και θέλω κατοικήσει ασφαλώς εν τη ερήμο και κοιμάστε εν της δρυμής. Και θέλω καταστήσει ευλογίαν αυτά και τα πέριξ του όρους μου. Και θέλω καταβιβάζει την βροχήν εν το καιρό αυτής. Βροχή ευλογίας θέλει είστε. Και τα δέντρα του αγρού θέλουσιν αποδίδει των καρπών αυτών. Και η γη θέλει δίδει το προϊόν αυτής. Και θέλουσιν είστε ασφαλείς εν τη γη αυτών. Και θέλουσιν γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Όταν συντρίψω τα δεσμά του ζυγού αυτών και ελευθερώσω αυτούς εκ της χειρός των κατοδουλωσάντων αυτούς. Και δεν θέλουσιν είστε πλέον λάφυρον εις τα έθνη και τα θηρία της γης δεν θέλουσιν κατατρώγει αυτούς, αλλά θέλουσιν κατοικία ασφαλώς και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών. Και θέλω αναστήσει εις αυτούς φυτών ονομαστών και δεν θέλουσιν πλέον φθήρεστε υποπίνης εν τη γη. Και δεν θέλουσιν φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Και θέλουσιν γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος ο Θεός αυτών είμαι με ταυτόν και αυτή ο οίκος Ισραήλ λαός μου λέει ο Κύριος ο Θεός. Και εσείς πρόβατά μου, τα πρόβατα της βοσκής μου, εσείς είστε άνθρωποι και εγώ ο Θεός σας λέγει Κύριος ο Θεός. Αμήν. Ο κάθε ένας από μας έχει τη δική του ιστορία, εν Χριστώ Ιησού τη δική του ομολογία. Όλους κάποια στιγμή η αγάπη του Θεού μας ήλκησε. Όλους κάθε έναν ξεχωριστά. Κάπου στάθηκε μπροστά μας, μπροστά στα μάτια μας, μπροστά στην καρδιά μας η αγάπη του Θεού. Και αυτή η αγάπη του Θεού μας ήλκησε με έλεος. Μας ήλκησε. Πλησιάσαμε πιο κοντά το Θεό. Κάποια δεδομένη στιγμή στη ζωή μας. Και όταν φτάσαμε στην αγάπη του Θεού, ένα χέρι μας έδωξε τον Ιησού Χριστό. Το Σωτήρα, τον Υιό του Θεού του Ζώντος, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Μας έδειξε και μας είπε πήγαινε σε Αυτόν. Και όταν στρέψαμε το βλέμμα μας, σαν τους Ισραηλίτες κάποτε που έστρεψαν το βλέμμα τους πάνω στο φίδι το υψωμένο, αισθανθήκαμε τις αμαρτίες μας να φεύγουνε, να καθαριζόμαστε, να αγιαζόμαστε. Και Άγιοι πια και καθαροί, ακούσαμε καθαρά τη φωνή του Χριστού που μας είπε αυτός είναι ο λαός μου. Και σήμερα όλοι μας γι' αυτό είμαστε στην Εκκλησία, γιατί ο Χριστός μας πρόσθεσε. Δεν βρεθήκαμε εδώ τυχαία. Δεν ήρθαμε επειδή το θελήσαμε. Δεν ήρθαμε εδώ επειδή εκλέξαμε. Δεν είμαστε εδώ γιατί είμαστε καλύτεροι από όλους τους άλλους. Ήρθαμε γιατί βρήκαμε χάρη από το Θεό και ο Ιησούς Χριστός μας έδειξε το σώμα Του. Και μας λέει ελάτε σε μένα και εγώ θα δώσω ανάπαυση στην ψυχή σας. Και έτσι είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε ο λαός του Θεού. Τα ονόματά μας είναι πια γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Έχουμε παρελθόν κακό, παρόν όμως πάρα πολύ καλό, εν Χριστώ Ιησού και μέλλον άριστο, αιώνιο, βασιλείς και ιερείς του υψίστου. Όμως αδερφοί αγαπητοί, αν και είμαστε λαός του Θεού, αν και είμαστε εκλεκτοί του Θεού, προσκεκλημένοι και εκλεκτοί, γιατί έτσι πιστεύω ότι θεωρεί ο καθένας από εμάς τον εαυτό του και καλά κάνει, και κλειμένοι και εκλεκτοί, ένα ερώτημα φέρνει ο Θεός μπροστά μας που η απάντησή του θα προσδιορίσει επακριβώς το μέλλον μας. Μέσα στο λαό του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, τι είσαι, ποιμένας ή πρόβατο? Τι είμαστε, ποιμένες ή πρόβατο?
Τι είμαστε? Από τους αυτούς που καταδουλώνουν τους αδελφούς τους ή από αυτούς που καταδουλώνονται? Από αυτούς που εξουσιάζουν και κατεξουσιάζουν ή από αυτούς που κατεξουσιάζονται? Από αυτούς που διοικούνται, που διοικούν και οδηγούν ή από αυτούς που διοικούνται και οδηγούνται? Τι είσαι? Είσαι ποιμένας ή πρόβατο? Αν είσαι ποιμένας, άνθρωπος όν, θα έχεις ένα συγκεκριμένο μέλλον, μια συγκεκριμένη πορεία που κανένας δεν μπορέσει να την αλλάξει. Αν είσαι πρόβατο, άνθρωπος όν, καινούργιο ερώτημα δημιουργείται μπροστά σου. Είσαι ισχυρό, δυνατό πρόβατο ή ασθενές και αδύναμο πρόβατο? Είσαι πρόβατο που πηγαίνει μπροστά και οδηγεί ή είσαι πρόβατο που πηγαίνει πίσω και οδηγείται? Είσαι πρόβατο που σπρώγνει και εκτοπίζει ή είσαι πρόβατο που σπρώγνεται και εκτοπίζεται? Τι είσαι? Συγκεκριμένα ερωτήματα που απευθύνονται στο λαό του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού και μάλιστα όχι σε όλους μαζί, αλλά σε κάθε έναν ξεχωριστά από μας. Εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού προσδιορίζει ότι υπάρχει ο αρχιποιμήν των προβάτων, ένας, και το τέλος της υποθέσεως για τα πρόβατα, για την Εκκλησία, για το λαό του Θεού είναι ότι εγώ ο Κύριος θα καταστήσω επ' αυτά ένα ποιμένα και αυτός θα ποιμένει αυτά, το δούλο μου Δαβίδ, και αυτός θα ποιμένει αυτά και αυτός θα είναι ο ποιμήν αυτών. Εγώ θα είμαι ο Θεός αυτών, ο δούλος μου Δαβίδ, ο άρχον, ο ένας, ο μοναδικός εν μέσω αυτών, γιατί εγώ ο Κύριος ελάλησα. Ένας είναι ο ποιμένας μέσα στο λαό του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, ένας. Άρα λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, εμείς πρέπει να εξετάσουμε σήμερα με μεγάλη προσοχή τον εαυτό μας, τι είμαστε. Ο ποιμένας βόσκει τα πρόβατα. Τα πρόβατα βόσκουνε. Δεν μπορεί κανένα πρόβατο να γίνει ποιμένας. Δεν μπορεί. Άλλη είναι η δουλειά του τσομπάνη και άλλη είναι η δουλειά του προβάτου. Το πρόβατο τρώει βοσκή χλωερή, πίνει ύδατα αναπαύσεως, τα οδηγούνε μέσα στο μαντρί, το χειμώνα, τη νύχτα, τα βγάζουνε στο βουνό το καλοκαίρι, τα κατεβάζουνε στο κάμπο το χειμώνα, οδηγούνται με βάση τη σοφία του ποιμένα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει ποιμένας. Δεν μπορεί. Ο αντιθέτως μάλιστα, ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι είναι ποιμένας, και τι κάνει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ποιμένα, έχει απόφαση. Παίρνει απόφαση. Τι θα κάνει αυτός με αυτούς που ο Θεός του εμπιστεύτηκε? Τι θα κάνω? Βλέπω να καλοκαιριάζει, θα τα πάω απάνω. Βλέπω να πεινάνε, θα τα πάω να τα ταΐσω. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, και αυτή την εικόνα μου έδωσε ο Θεός. Μια εικόνα τρομακτική, συγκλονιστική. Ένα κοπάδι να κυβερνάται από ένα πρόβατο. Μεγάλο, φουσκωμένο. Ξέρετε τι θα κάνει το πρόβατο? Έχει ανάγκη να φάει και θα τρώει. Έχει ανάγκη να πιει νερό και θα πίνει. Πρώτα θα εξετάσει τον εαυτό του το πρόβατο και ύστερα τους άλλους. Ο ποιμένας όμως τι θα κάνει? Δεν εξετάζει, δεν είναι ίδια η φύση του ποιμένα και του προβάτου. Ο ποιμένας αγαπάει τα πρόβατα. Δεν ανταγωνίζεται τα πρόβατα. Δεν έχει αντικρουόμενα συμφέροντα με τα πρόβατα. Τα πρόβατα είναι δικά του. Και αυτός είναι ποιμένας τους.
Όταν όμως ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει ποιμένας, να διακυβερνήσει την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα αδέλφια του, τότε τα πράγματα έχουν μία πορεία μοναδική. Εγώ αυτούς τους ποιμένες, λέει η Γραφή, είμαι με αυτούς είμαι εναντίον. Θα τους πάυσω από το να ποιμένωσι τα πρόβατά μου. Και δεν θα βοσκήσουν πλέον οι ποιμένες τους εαυτούς τους. Εγώ τους σταματάω. Δεν είναι ποιμένες αυτοί. Δεν κάνουν για ποιμένες. Δεν πρέπει να είναι ποιμένες. Εγώ σταματάω με αυτούς. Τους αφήνω για λίγο να δουν τα χάλια τους. Αλλά επειδή σπλαχνίζουμε όχι αυτούς τους ποιμένες, αλλά επειδή σπλαχνίζουμε τα πρόβατα, τους βγάζω από τη μέση. Φύγετε τώρα από τη μέση. Δεν κάνετε. Εγώ τώρα θα αναλάβω. Εγώ ο Κύριος, ο Θεός, θα αναλάβω. Δεν κάνετε. Και αδερφοί αγαπητοί, είναι φοβερό να κάνεις κάτι για το οποίο δεν κάνεις. Να κάνεις κάτι για το οποίο δεν είσαι φτιαγμένος. Δεν σου είναι δοσμένο από τον ουρανό. Κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι αν δεν είναι άνωθεν δεδομένο. Είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν του είπαν ότι ο Ιησούς βαπτίζει. Ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι γιατί είναι άνωθεν δεδομένο. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα αν δεν είναι άνωθεν δεδομένο. Σήμερα λοιπόν αδερφοί αγαπητοί μας προσκαλεί ο Θεός να λάβουμε τη θέση που χρειάζεται μέσα στο λαό του Θεού. Και η θέση μας είναι πρόβατο. Δεν μπορείς να διοικήσεις. Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Αγίου, αυτή είναι τέκνα Θεού. Δεν μπορείς να οδηγήσεις. Το Πνεύμα το Άγιο οδηγεί τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να βασιλεύσεις. Ο Χριστός βασιλεύει στο λαό του Θεού. Εσύ τι είσαι, προβατάκι, που χρειάζεσαι ποίμανση, που χρειάζεσαι οδηγία, που χρειάζεσαι τροφή, βοσκή, ύδατα αναπαύσεως, φροντίδα, μέριμνα. Προβατάκι είσαι. Και εγώ θέλω να είμαι σήμερα προβατάκι, αδερφοί. Σήμερα και πάντοτε. Ένα πρόβατο και αν είναι δυνατόν δίπλα στην κλίτσα του ποιμένα. Να καταδικάσω στο όνομα του Χριστού τις οποιασδήποτε σκέψεις περνάνε από το μυαλό μου, τι πρέπει να κάνω για να κυβερνήσω, για να οδηγήσω, για να διοικήσω. Να τις καταδικάσω στο όνομα του Χριστού και να πω, Κύριε, δίδαξέ με. Το πρόβατο, αδελφοί αγαπητοί, αν θέλετε να το ονομάσουμε στην Καινή Διαθήκη, είναι μαθητής του Χριστού. Είμαστε μαθητές. Ένας είναι ο διδάσκαλός μας, ο Χριστός. Είμαστε μαθητές. Ένας είναι ο καθηγητής μας, ο Χριστός. Αλλά έχουμε και έναν πατέρα, τον ουράνιο. Αυτός που μας φροντίζει είναι ο πατέρας μας. Αυτός που μας οδηγεί είναι ο Παράκλητος. Και αυτός που μας διατάζει είναι ο Χριστός. Αυτός είναι ο λαός του Θεού. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αλλά και όντες πρόβατα, τι σώοι πρόβατο είσαι. Είσαι δυνατό. Έτσι ξέρεις πολλά. Κάνεις πολλά μέσα στην Εκκλησία. Βοηθάς πολύ. Εργάζεσαι. Τι κάνεις μέσα στην Εκκλησία? Κουράζεσαι? Και πρέπει να κάνει ο άλλος αυτό που λες εσύ? Και να πας να του λερώσεις την τροφή του και το πιωτό του? Λέει η Γραφή, μικρόν εις εσάς ότι βοσκίσατε την καλή βοσκή, το υπόλοιπο δε της βοσκής σας καταπατείτε με τους πόδα σας και πίνετε καθαρόν είδωρ. Το δε επίλοιπον ταράτετε με τους πόδα σας. Τα άλλα δε πρόβατα να τρώνε το καταπατημένο από σας. Να πίνουν το βρώμικο νερό από σας. Γι' αυτό εγώ, λέει ο Θεός, θα κρίνω αναμέσου προβάτου παχαίος και αναμέσου προβάτου ισχνού. Αναμέσου προβάτου δυνατού και αναμέσου προβάτου ισχυρού. Ποιο είναι το πρόβατο το δυνατό για να καταλάβω αν είμαι? Είναι αυτό που εντέλεται
διατάζει, φωνάζει, αγριεύει, μαλώνει, ελέγχει, κρίνει, κατακρίνει, καταδικάζει. Με οργή. Είναι αυθεντία ανάμεσα στα άλλα πρόβατα. Εγώ ξέρω και όλοι μαθαίνετε από μένα. Σε αυτό το πρόβατο ο Θεός είναι εναντίον. Εναντίον. Εγώ κρίνω. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις έτσι. Και αυτό είναι λάθος. Και αυτό, τι να σου πω τώρα, χαρακτήριστο. Και τι κάνετε εσείς εδώ πέρα, δεν τα βλέπετε όλα, δεν τα βλέπετε καλά. Εναντίον. Αν θέλεις να είναι εναντίον, ο Θεός κρίνε, κατάκρινε, συζήτησε, καταδίκασε, εναντίον σου είναι ο Θεός. Το πρόβατο το ισχνό τι λέει, Κύριε φύλαξέ με, βοήθησέ με. Υποτάσσεται εις αλλήλους, καλά τα κάνεις αδερφέ μου. Και αν δεν τα κάνεις καλά, ο Θεός να σε βοηθήσει να τα κάνεις καλύτερα. Εγώ αδερφοί αγαπητοί έχω ένα μήνυμα σήμερα από το Θεό. Και σας το λέω με παρησία Πνεύματος Αγίου. Μην βάλεις ποτέ τη θέση σου να είναι εναντίον σου ο Θεός. Μην τοποθετηθείς απέναντι στο Θεό. Μην θεωρήσεις ότι ξέρεις, ότι είσαι, ότι μπορείς, ότι ενεργείς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν είμαι. Τίποτα δεν μπορώ να κάνω χωρίς εσένα, Χριστέ μου. Το πρόβατο το αγαθό της βοστής του Κυρίου, το πρόβατο το Άγιο, άφωνο. Εσύ ρε το άφωνο προς τον Κύροντα αυτό. Παρέδε τον εαυτό του εις τον Κρίνοντα δικαίως. Γιατί περιμένει τη δικαίωσή του από εκείνον. Γιατί περιμένει βοήθεια από εκείνον. Γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο ίδιος αν ο Θεός δεν ενεργήσει. Και ότι η σοφία του Θεού δεν συλλαμβάνεται από τη γνώση του ανθρώπου. Ιδιαιτέρως δεν ξέρει μετά πάσης βεβαιότητος ότι οι βουλές του Θεού απέχουν από τις βουλές του ανθρώπου ως ο ουρανός από τη γη. Οι κρίσεις του Θεού απέχουν από τις κρίσεις του ανθρώπου ως ο ουρανός από τη γη. Οι αποφάσεις του Θεού απέχουν από τις αποφάσεις του ανθρώπου ως ο ουρανός από τη γη. Και αν κρίνει ο άνθρωπος αυτός ότι οι κρίσεις, οι αποφάσεις, οι βουλές, το θέλημα του Θεού είναι πολύ 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 διαφορετικό από το δικό του και είναι το μόνο που θα οδηγήσει σε ευλογία αυτόν και τα πρόβατα που του εμπιστεύτηκε ο Θεός, τότε το πρόβατο αυτό ταπεινώνεται και λέει αυτό που βουλεύομαι εγώ και θεωρώ καλή βουλή είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που βουλεύεται ο Θεός. Και εγώ θέλω να γίνει αυτό που βουλεύεται ο Θεός. Αυτό που κρίνω εγώ και το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που κρίνει ο Θεός, κάνει κακό σε μένα και σε όλους. Το καταδικάζω, το εξαφανίζω, το απομακρύνω και περιμένω την κρίση του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, το έλεος του Θεού, την επέμβαση του Θεού, τη βουλή του Θεού. Και ιδιαιτέρως δεν αλλάζω πορεία στα άλλα πρόβατα κατά την κρίση μου, αλλά αφήνω τα πρόβατα να διοικούνται και να οδηγούνται μαζί με μένα από τον αρχιποιμένα μας. Αδερφοί αγαπητοί, το ξαναλέω, έχω μήνυμα από το Θεό. Μην αλλάζεις πορεία στη ζωή σου και μην αλλάζεις την πορεία του Θεού που έχει προγραμματισμένη στη ζωή σου και στους άλλους. Μη γίνεσαι ποιμένας, μη γίνεσαι πρόβατο ισχυρό. Ο Θεός θα είναι εναντίον σου γιατί σπλαχνίζεται
αυτούς που οδηγείς, αυτούς που μπορείς να επηρεάσεις, και δεν θέλει να τους αφήσεις στο θάνατο. Δεν θέλει να τους αφήσεις στην απώλεια. Δεν θέλει να τους οδηγείς στο σκοτάδι και θα σε βγάλει από τη μέση. Δεν του κάνεις. Δεν θέλει ποιμένες, πρόβατα θέλει ο Χριστός. Δεν θέλει δασκάλους, μαθητές θέλει ο Χριστός. Δεν θέλει άρχοντες, υπηρέτες θέλει ο Χριστός. Δεν θέλει ισχυρούς, αδυνάτους θέλει ο Χριστός. Στην αδυναμία σου θα είναι η δύναμη του Θεού, τελεία. Μας προσκαλεί να επιστρέψουμε στην αδυναμία μας, στην πραγματικότητα, στην αλήθεια. Να επιστρέψουμε στην επίγνωση της απόλυτης αναξιότητάς μας. Να επιστρέψουμε στην απίγνωση ότι είμεθα άθλιοι και ουτιδανοί μπροστά στο Θεό και μπροστά στα αδέλφια μας. Δεν είμαστε παρά σκόνη επάνω στο καντάρι, επάνω στο στατήρα. Τόσο ζυγίζουμε. Ένα μόριον σκόνης όταν ζυγίζονται τα πράγματα με το καντάρι, με το στατήρα. Αυτός είσαι. Πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί εάν δεν προσέξεις, θα βρεθείς εναντίον του Θεού. Θα βρεθεί ο Θεός εναντίον σου. Και αν μένεις σε πρόβατο ισχυρό, θα σε καταστρέψει, για να γίνεις πρόβατο ασθενές. Και αν είσαι ποιμένας προβάτων, θα σε απορρίψει, για να γίνει αυτός ο ποιμένας των προβάτων. Μάλλον για να θέσει ο Θεός ο Πατέρας το δικό του ποιμένα στα πρόβατα της βοσκής του. Θα σας πω τώρα και το δεύτερο μήνυμα. Έχει αποφασίσει ο Θεός. Θα κάνει ποιμένα μας το Χριστό. Το έχει αποφασίσει. Είναι αποφασισμένο. Μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει την εκκλησία του από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα και στον ουρανό. Μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει την εκκλησία του σε αγιασμό και καθαρότητα. Μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει την εκκλησία του στην αλήθεια. Μόνο αυτός μπορεί να οδηγήσει την εκκλησία του, να βασιλεύσει την εκκλησία του στους δρόμους εκείνους που ανοίγονται μπροστά μας, για να μας οδηγήσουν μέσα σε δύσκολα, σε βάρβαρα, σε επικίνδυνα, σε άκρως επικίνδυνα μονοπάτια, αλλά να μας φέρουν ασφαλώς στην αρπαγή της Εκκλησίας και στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό είναι υποχρεωμένος ο Θεός. Προκειμένου να μείνει μόνο ένας ποιμένας, ο Ιησούς Χριστός, να παραμερίσει, πολλές φορές και με σκληρό τρόπο, με επώδυνο τρόπο, κάθε έναν που θέλει να ποιμένει, κάθε έναν που θέλει να οδηγεί, κάθε έναν που θέλει να προπορεύεται, γιατί αγαπάει τα πρόβατά του. Και η αποκάλυψη που κάνει ο Θεός, σεις είστε άνθρωποι, σεις είστε πρόβατα της βοσκής μου, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι ο Κύριος και εγώ θέτω ποιμένα στην Εκκλησία. Και ο ποιμένας δεν είναι άνθρωπος, είναι ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε, να αποδεχθούμε και να παραδεχθούμε ότι μέσα στην Εκκλησία, ναι, υπάρχουν πρεσβύτεροι, διάκονοι, ποιμένας κατά τη διακονία, αυτά, αλλά αυτά δεν είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Μπορεί να υπάρχουν πατέρες που πρέπει να και θα δώσουν λογαριασμό για την οικογένειά τους στο Θεό. Μπορεί να υπάρχουν μητέρες που είναι οικοφύλακες και πρέπει να φροντίσουν. Μπορεί να υπάρχουν υπηρεσίες μέσα στην Εκκλησία που καθένας τις εργάζεται. Αλλά ο ποιμένας είναι ένας. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλεύς των Βασιλέων, ο Θεός του ουρανού και της γης. Και από Αυτόν περιμένουμε διοίκηση, από Αυτόν περιμένουμε εντολή. Αυτόν θα ακολουθούμε, Αυτόν θα λατρεύουμε, σε Αυτόν θα δίνουμε τη δόξα και Αυτός θα αναλάβει κατά πάντα την προσωπική μας
την οικογενειακή μας και την εκκλησιαστική μας ζωή και όλοι οι άλλοι πίσω. Και αν θέλεις να είσαι κάτι, κάτσε τελευταίος για να φροντίζεις τα αδύνατα και τα ισχνά με λόγια παρηγορητικά, με την προσευχή σου και με τη σοφία που ο Θεός θα σου δίνει. Εάν θέλεις να είσαι χρήσιμος, τελευταίος, υπηρέτης, δούλος πάντων, αν θέλεις να είσαι αποτελεσματικός καρποφόρος, πίσω-πίσω, οπισθοφυλακή, άσε να οδηγεί το πίμνιο, την εκκλησία, τις οικογένειες, την οικογένειά σου, τον αδελφό σου, ο Ιησούς Χριστός, για να έχεις τα αποτελέσματα που ο Χριστός μπορεί να φέρει στη ζωή μας. Και θέλω αναστήσει 29 εδάφιο εις αυτούς φυτών θαυμαστών και δε θέλουσι φθήρεστε υποπίνης εν τη γη και δε θέλουσι φέρει πλέον την ύβριν των εθνών. Θα αναστήσει φυτών θαυμαστών και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος, διαβάζω από το γιώτα αλφα του Ισαΐα και σας παρακαλώ να το διαβάσουμε, ποιο είναι αυτό το φυτόν το ονομαστόν. 629, 11 κεφάλαιο από το βιβλίο του Ισαΐα. Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει ανασταθεί, αναπαυθεί πάνω σε αυτό το κλάδο. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα φόβου Κυρίου. Και θα κάμει αυτόν οξύνουν εις τον φόβον του Κυρίου, ώστε δεν θα κρίνει πλέον κατά τη θεωρία των οφθαλμών αυτού, ούτε θα ελέγχει κατά την ακρόαση των νοτίων αυτό, αλλά εν δικαιοσύνη θα κρίνει τους φτωχούς. Και εν ευθύτητη θα υπερασπίζεστε τους ταπεινούς της γης και εγώ θέλω να είμαι από τους φτωχούς και τους ταπεινούς. Από τους φτωχούς που εν δικαιοσύνη θα κρίνει ο Θεός και από τους ταπεινούς που εν ευθύτητη θα υπερασπίζεται ο Θεός. Αλλά πνεύμα θαυμαστό θα υπάρξει μέσα στην Εκκλησία. Πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας, πνεύμα σοφρονισμού, πνεύμα αγάπης, πνεύμα Άγιο. Μέσα σε αυτή την εκκλησία που δεν έχει ποιμένες και δεν έχει ισχυρά πρόβατα, αλλά έχει φτωχούς και ταπεινούς που εξητούν διοίκηση, υπεράσπιση, την ευλογία από τον ποιμένα τους τον καλό. Ήρθε, αδερφοί αγαπητοί, να φύγει από μέσα μας κάθε τέτοια σκέψη, κάθε τέτοιο πνεύμα, πνεύμα εξουσίας, πνεύμα κατακυρίευσης, πνεύμα υποδούλωσης, πνεύμα ανθρώπινο, πνεύμα σαρκικό, πνεύμα κοσμικό. Και ο Θεός να φυτρώσει μέσα μας και ανάμεσά μας αυτό το πνεύμα, το παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, που θα διοικεί, θα οδηγεί, θα ζωοποιεί, θα αναζωπυρώσει, θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, θα ελέγξει τις καρδιές των αποστατών να επιστρέψουν πίσω, θα ελέγξει τις καρδιές μας να ταπεινωνόμαστε, θα μας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια, θα μας υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού, θα μας αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Θέλουμε και θα μας το δώσει ο Θεός αυτό το πνεύμα της αποκαλύψεως, το πνεύμα το Άγιο, και θα μας το δώσει όταν ποιμένας μας είναι ένας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Αμήν.